Ένας γέρος αποφάσισε να αφήσει όλα τα χρήματα που αποταμίευε σε όλη του τη ζωή, σε έναν από τους τρεις γιους του. Αλλά δεν μπορούσε να διαλέξει ποιος θα πάρει τα χρήματα. Γι' αυτό ο άντρας έδωσε στον καθένα τους από ένα νόμισμα. Ζήτησε από τους γιους του να αγοράσουν κάτι που θα γέμιζε το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού τους. Ο μεγαλύτερος γιος αγόρασε λίγο ακατέργαστο βαμβάκι, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γεμίσει όλο το δωμάτιο. Ο μεσαίος γιος έφερε στο σπίτι λίγο άχυρο και πάλι έμενε λίγος χώρος στο δωμάτιο. Και ο μικρότερος γιος αγόρασε δύο φτηνά πράγματα που κατάφεραν να γεμίσουν αμέσως το δωμάτιο. Αυτός κατέληξε να είναι αυτός που θα πάρει τα χρήματα του πατέρα του. Τι έφερε στο σπίτι? Ο μικρότερος γιος αγόρασε ένα κουτί σπίρτα και ένα κερί. Αφού άναψε το κερί, το δωμάτιο γέμισε αμέσως με φως. Ο Πάτρικ ξυρίζει κάθε μέρα, αλλά κάθε πρωί βρίσκει το μουσί του το ίδιο μακρύ με την προηγούμενη μέρα. Πώς γίνεται αυτό? Ο Πάτρικ είναι κουρέας. Ξυρίζει άλλους ανθρώπους. Η Αμάντα ήταν 21 ετών στα τελευταία της γενέθλια. Αλλά θα γίνει 23 στα επόμενα. Πώς είναι δυνατόν? Σήμερα είναι τα 22 γενέθλια της Αμάντα. Η Έλεν περπατούσε στο δάσος και χάθηκε. Αφού περιπλανήθηκε ώρες για να βρει το δρόμο της επιστροφής, φτάνει σε ένα ξέφωτο. Εκεί, η γυναίκα βλέπει τρία στενά μονοπάτια. Αλλά το ένα από αυτά είναι φραγμένο από τεράστιους πυκνούς θάμνους με αιχμηρά αγκάθια. Το δεύτερο είναι γεμάτο σκουπίδια και σπασμένα γυαλιά. Και το τρίτο μονοπάτι φυλάσσεται από τεράστιες τρομακτικές μάντισες. Ποιον δρόμο πρέπει να διαλέξει η Έλεν? Η γυναίκα πρέπει να επιλέξει το τρίτο μονοπάτι. Οι μάντισες μπορεί να φαίνονται τρομακτικές, αλλά είναι εντελώς ακίνδυνες. Είναι ένα φρούτο, είναι νόστιμο και γλυκό και μπορεί να σας δώσει πολλή ενέργεια. Αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο ημερολόγιο σας. Τι είναι? Είναι μια ημερομηνία. Η Άννα ζήτησε από τον συνάδελφό της Ντάνιελ να τη μεταφέρει στο κολέγιο, όπου σπούδαζε η κόρη της. Υποσχέθηκε στην κοπέλα να την πάει για ψώνια εκείνη την ημέρα. Στο δρόμο τους προς τα εκεί η Άννα είχε μια ιδέα. Τι θα λέγατε για ένα στοίχημα? Θα σου ετοιμάσω μια από τις αναφορές σου, αν καταφέρεις να καταλάβεις ποιο κορίτσι είναι η κόρη μου. Ο Ντάνιελ ήταν έτοιμος για την πρόκληση. Όταν έφτασαν στο κολέγιο, είδαν τρία κορίτσια να περιμένουν στις πύλες. Ο Ντάνιελ μπερδεύτηκε. Όλες μοιάζουν. Μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η κόρη της Άννα? Είναι το κορίτσι στα αριστερά. Η Άννα έχει το γράμμα L τατουά στον καρπό της και το κορίτσι φοράει ένα βραχιόλι με το ίδιο γράμμα. Μουσική
Ένας έφηβος περπατάει στο δρόμο μαζί με έναν μηχανικό αυτοκινήτων. Το αγόρι είναι ο γιος του μηχανικού, αλλά ο μηχανικός δεν είναι ο πατέρας του αγοριού. Πώς είναι δυνατόν? Η μηχανικός αυτοκινήτων είναι η μητέρα του αγοριού. Δύο αυτοκίνητα, ένα ασημί και ένα λευκό, κινούνται στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Το ασημί αυτοκίνητο ταξιδεύει με ταχύτητα διπλάσια από εκείνη του λευκού αυτοκινήτου. Και τα δύο ξεκίνησαν την ίδια στιγμή. Και παρόλα αυτά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στο δρόμο, τα δύο αυτοκίνητα συναντιούνται. Πώς είναι δυνατόν? Τα αυτοκίνητα κινούνταν το ένα προς το άλλο. Ο Γιάννης και ο Μιχάλης είναι μηχανικοί αυτοκινήτων. Αφού τελειώνουν μια δύσκολη επισκευή, βγαίνουν από κάτω από το αυτοκίνητο. Το πρόσωπο του Γιάννη είναι όλο βρωμιά, αλλά το πρόσωπο του Μιχάλη είναι ως εκ θαύματος καθαρό. Και πάλι ο Μιχάλης είναι αυτός που πάει και πλένει το πρόσωπό του. Γιατί? Ο Μιχάλης κοίταξε τον συνάδελφό του και σκέφτηκε ότι και το δικό του πρόσωπο ήταν βρώμικο. Όταν όμως ο Γιάννης είδε τον Μιχάλη, του οποίου το πρόσωπο ήταν πεντακάθαρο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν εξίσου καθαρό. Πότε συνεχίζεις να κινείσαι όταν βλέπεις κόκκινο, αλλά σταματάς μόλις γίνει πράσινο? Αυτό συμβαίνει πάντα όταν τρως καρπούζι. Μια νύχτα, μια ομάδα κλεφτών έκλεβε κουτιά με ηλεκτρονικά είδη από μια αποθήκη. Τα μετέφεραν στο φορτηγάκι τους όταν άκουσαν τη σιρήνα ενός περιπολικού. Αλλά παρόλο που οι κλέφτες δεν κατάφεραν να αποφύγουν την αστυνομία, δεν συνελήφθησαν. Γιατί? Άρχισαν να μεταφέρουν τα κουτιά πίσω στην αποθήκη.